Γεια σας κορίτσια και αγόρια! Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι, εγώ είμαι η Χριστίνα. Εγώ είμαι η Άννα. Βέβαια, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το κουμπάκι, να βάλετε και πολλά like. Επίσης κάτω στα σχόλια να μας γράψετε ποια σκηνή σας άρεσε περισσότερο. Και βέβαια μπορείτε όπως πάντα να μας προτείνετε ένα δικό σας βίντεο και εμείς θα το κάνουμε. Μην ξεχάσετε επίσης να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας. Σήμερα, παιδιά, θα σας παρουσιάσουμε ένα αστείο βίντεο με ραντεβού, με το πρώτο ραντεβού, έτσι δεν είναι? Το πρώτο ραντεβού μιας κοπέλας που βγαίνει με ένα αγόρι που της αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε μέσα στο βίντεο κάποιες σκηνές και μέσα στις σκηνές θα καταλάβουμε τι πρέπει να λέμε και τι δεν πρέπει. Αμέσως τώρα να δούμε το βίντεο. Ελπίζουμε να περάσετε τέλεια. Όταν πρώτη φορά βγαίνεις στο ραντεβού σου που σε κάνει το αγόρι που σ' αρέσει, τι πρέπει ακριβώς να κάνεις? Πρέπει να δείξεις το καλύτερό σου τον εαυτό. Γεια σου. Τάσος. Λόλα. Να σου παραγγείλω κανένα καφεδάκι, θέλεις? Ναι, θα ήθελα ένα καφεδάκι και να γίνει και ένα ταρτάκι βέβαια. Και ένα ταρτάκι βέβαια. Ή ένα κρουασανάκι. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Δεν είμαι ακόμα κορίτσι. Πολύ ωραίος ο καφές. Φτιάχνουν τέλειο καφέ εδώ. Ελπίζω να πληρώσει όλα αυτά, ε. Αφού πληρώσεις, να παραγγείλω και κάτι άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα πληρώσει μόνη μου για τον εαυτό μου, γιατί είναι και πρώτο ραντεβού. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε κάλεσε σε ραντεβού. Απορώ πως με κάλεσε σε μένα. Νομίζω ότι θα καλούσα στη Μαρία, την άλλη, την ξετσίποτη. Χάρηκα πάρα πολύ που με κάλεσες να βγούμε. Το περίμενα πώς και πώς. Όταν δέχεστε λουλούδια από το σύνοδό σας, πρέπει να τον ευχαριστήσετε με ωραίο τρόπο. Καλά είναι η ίδια λουλούδια με αυτά που πουλάνε εδώ στα φανάρια, λίγο πιο κάτω. Νομίζω ότι έχω αλλεργία σε αυτά. Καλά, όχι ότι μ' αρέσουν αυτά τα λουλούδια. Γενικά δεν ξέρω και το λόγο γιατί μου τα χάρισες. Τι γλυκό, τι όμορφα λουλούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχα. Τι μου τα πήρες αυτά τα λουλούδια, τι να τα κάνω? Και δεν έχω και πού να τα φυλάξω, πάω και σε άλλο ραντεβού μετά. Τι ωραία τα λουλούδια που μου πήρες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα τα αποξεράνω και θα θυμάμαι για πάντα. Να πεις πόσο πολύ σ' άρεσε το μέρος ή πόσο ωραίος είναι. Καλά, μπαρούφα το μέρος, αλλά τέλος πάντων. Ας που μου φαίνεται ότι είναι και πανάκριβα εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όπου και να πηγαίνω μαζί σου, θα μου άρεσε το ίδιο. Ζητήστε το διακριτικά να βγάλετε μια φώτο μαζί, ώστε μετά να δείξετε στις φίλες σας. Και μόνο να κάνουμε μια φωτογραφία. Όχι τίποτα άλλο για τις σκότες. Να δουν ότι βγήκα και ραντεβού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σε αποσχολεί τίποτα εκτός από το αγόρι που ξεκάλεσε σε ραντεβού. Α, κάτσε να βάλω το φώτο να δω πόσα like θα πάρω. Άμα είναι λίγα like, δεν ξαναβγαίνω μαζί σου. Α, sorry που τώρα είμαι στο ίντερνετ, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Όλοι σε πότε θέλουν να μάθουν τα νέα. Είναι φίλες μου. Αλλά όταν είμαι μαζί σου, δεν θα μιλήσω με κανέναν. Με τρόπο πρέπει να του ζητήσεις το τηλέφωνό του. Αλλά πρόσεχε, με τρόπο. Φέρε το τηλέφωνό σου να συμπληρώσω γιατί σήμερα είστε, αύριο δεν είστε. Σας ξέρω, σας. Για να το γράφεις. Γράφεις σωστά. Να σε σημειώσεις, παρακαλώ. Θα το σημειώσεις γιατί... Θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου να σου πω το βράδυ μια καλή νύχτα. Άμα έχετε μια μηχανία, μπορείτε να ρωτήσετε για να πιάσετε μια συζήτηση με τι ασχολείται ή το χόμπι του. Για πες μου, ποιο είναι το χόμπι σου, ασχολείσαι με τίποτα ή τζάμπα κάθομαι εδώ μέσα? Εγώ δεν ασχολούμαι με τίποτα, όλη μέρα βάρια με πέρα, δόθε πέρα, δόθε για καφέ. Ποιο είναι το χόμπι σου, θα μου πεις? Μπορεί και η μέρα να μου αρέσει. Πείτε το ένα κομπλιμάν για να τον καλοπιάσετε. Αλλά προσέξτε πώς θα πείτε για να μην τον προσβάλλετε. Τι φοράς, τι φόρμα φοράς? Α, τέτοια ζακέτα έχω δει στο Λίτα, σε προσφορά. Εκεί την πήρες? Α, εκεί που πήρες τα λουλούδια στο φανάρι, ίδιο φόρα για το παιδί. Τι ωραία φόρμα που φοράς τη ζακέτα, σου πάει πάρα πολύ, είσαι ένας κούκλος. Γουστάρω την παρέα σου, αλλά όταν το
κοντεύω να κοιμηθώ, να με πάρει ο ύπνος τώρα. Και να σου πω, την επόμενη φορά φέρε κανένα φίλο μας και τίποτα ενδιαφέρον να μιλήσουμε. Αχ, είσαι γλύκας και μιλάς τόσο όμορφα. Ελπίζω να μην είναι πρώτο και τελευταίο ραντεβού. Καλά ξέρω εσάς. Βγήκες τώρα, πλήρωσες μια φορά και τέλος. Άντε γεια. Α, στο επόμενο ραντεβού φέρε και κανένα φίλο σου. Μπορεί να είναι και πιο ωραίος από σένα. Ελπίζω να μην είναι τελευταία φορά που σε βλέπω και να με ξανακαλέσεις. Αυτό ήταν το βίντεο που ετοιμάσαμε για σας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Βάλτε πολλά like, καταλάβουμε ότι σας αρέσουν τέτοια βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!